Μία εβδομάδα μετά την παραλαβή του email που έστειλε ο ακτιβιστή Ηλία Γιώνης, οι ανακριτέ του γραφείου καταπολέμηση εμπορία προσώπων τη αστυνομία αναμένεται να παραδώσουν τα ευρήματα από τα όσα έλεξαν και εντόπισαν στη μία εβδομάδα των ερευνών και τη μελέτη των όσων περιλαμβάνονται στο πολυσέλιδο ηλεκτρονικό μήνυμα. Εκτό απρόπτου, αύριο ο διευθυντή του γραφείου καταπολέμηση εγκλήματο θα παραδώσει στον αρχηγό αστυνομία και στην νομική υπηρεσία τα ευρήματα και ακολούθω αναμένουν τι όποιε οδηγίε για το πώ θα κινηθούν περαιτέρω. Το θέμα απασχόλησε και σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην νομική υπηρεσία, η οποία είχε ω αντικείμενο και άλλα ανοιχτά θέματα που έχει το αρχηγείο αστυνομία. Για το συγκεκριμένο έγινε και μια πρώτη ενημέρωση προ το Γενικό Εισαγγελέα. Ω γνωστό, το ζήτημα άνοιξε μετά την καταγγελία 24χρονη στη Θεσσαλονίκη για ομαδικό βιασμό τη σε ξενοδοχείο την παραμονή τη πρωτοχρονιά και με αφορμή αναφορέ ή και δημόσιε καταγγελίε για εμπλοκή προσώπων από την Κύπρο σε Κύκλωμα εμπορία προσώπων ή και μαστροπία. Το email του ακτιβιστή αριθμούσε 47 σελίδε, από τι οποίε 14 αφορούσαν την Κύπρο. Οι αναφορέ του Ηλία Ηλιανγκιόνι για την Κύπρο συνοδεύονται από 40 φωτογραφίε, ενώ άλλε 70 αφορούν την Ελλάδα. Εκ προϊσόψεω, οι περικοί αναφορέ του έχουν χωριστεί σε 7 ενότητε, οι οποίε σχετίζονται με διάφορε περιόδου και διάφορε υποθέσει, όπω το πραξικόπημα, οι πολιτογραφήσει, μια υπόθεση για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν κατηγορούμενη και καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άνοιγμα τη περίκληση πολυσαμοχώ του, ο κατασυλλοήν δολοφόνο, υπόθεση γενοκτονία το Μάρτιο του 2012 στη Βερίνια και η δράση εταιρεία παραγωγή πορνογραφικών ταινιών που έχει έδρα την Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίε, μόνο για την 7η ενότητα ζητήθηκε συνδρομή και άλλων υπηρεσιών στην έρευνα.